Καλημέρα σας κύριε Δαμιανίδη, κύριε Ραΐλογλου, καλημέρα και στους ακροατές. Καλημέρα πρόεδρε, δεν ξέρω αν έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί και εσάς που είστε ένα μεγάλο κομμάτι εργαζόμενων το θέμα αυτό το οποίο είπα, το πρόγραμμα ΣΟΥΡ της μερικής απασχόλησης. Δεν κατάλαβα, τώρα που κόπησαν τα χειροκροτήματα οι ήρωες της πρώτης γραμμής, αντί να πάρουν αυξήσεις όπως υποσχέθηκαν, να δώσουν δεν πήρατε. Πλέον έτσι μισθούς, να μας εντάξουν στα ΒΑΕ, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που παίρνουμε, γιατί μπορεί και να υπάρξουν και χειρότερες μέρες για μας. Νομίζω ότι, να πω ότι δεν το μαθαίνετε, δεν μαθαίνετε από μένα το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, το οποίο το εφαρμόζουν στον ιδιωτικό τομέα και κάτι σιγολένε κάτι για να το επεκτείνουν στον ευρύτερο δημόσιο. Κοιτάξτε, η μισθή του υγειονομικού προσωπικού είναι ξεφτελιστική. Το ξέρω. Ο νεοδιόριστος νοσηλευτής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λαμβάνει 650 ευρώ μισθό το μήνα. Μάλιστα. Καθαρά στο χέρι του. Μάλιστα. Για φανταστείτε λοιπόν να έρχεται αυτός ο άνθρωπος από την περιφέρεια να διορίζεται στην Αθήνα και να πρέπει είστε στη Θεσσαλονίκη και να πρέπει να νοικιάσει και σπίτι. Δεν και να συντηρεί δύο σπίτια. Μία στην περιφέρεια που είναι η οικογένειά του, ένα σπίτι εκεί και δεν ένα γίνεται. Σπίτι στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται. Και ο μισθός ενός πολύ παλαιότερου νοσηλευτή είναι γύρω στα 800 με 900 ευρώ ο μήνας. Η νυχτερινή απασχόληση αμείβεται μισό ευρώ η ώρα και νομίζω ότι πια δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε μετά και τον κορονοϊό ότι θα πρέπει οι υγειονομικοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν με ασφάλεια υπηρεσίες 67 ετών και το δικαιούνται, γιατί ξέρετε όσοι εργάζονται με ασφαλιστικό φορέα από το ΙΚΑ στα ίδια επαγγέλματα είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Εν αντιθέσει με όσους έχουν ασφαλιστικό φορέα το δημόσιο, αν και γνωρίζετε πια δεν υπάρχει δημόσιο και ΙΚΑ, έχουν ενοποιηθεί οι ασφαλιστικοί φορείς στον ΕΦΚΑ. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι και άνηση μεταχείριση. Ξεκάθαρα. Πρόεδρε, πάμε λίγο στα θέματά μας, γιατί τώρα πάμε να βγούμε λίγο σιγά σιγά, βλέποντας και κάνοντας πάμε να βγούμε, αλλά πάμε να βγούμε λίγο από αυτή την υπόθεση του κορονοϊού, χωρίς να ξέρουμε βέβαια αν σε επίπεδο υγείας θα ξαναπέσουμε σε αυτή την κρίση όταν θα κρυώσει ξανά ο καιρός. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Ανοίγουν και τα χειρουργεία σιγά σιγά, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό, γιατί πολλοί άνθρωποι έχουν αφήσει πίσω θέματα, σοβαρά θέματα της υγείας που τους απασχολούν. Από προσωπικό υπάρχει, θα μπορέσουν να γίνουν τα χειρουργεία ή υπάρχει θέμα? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την λειτουργία των νοσοκομείων. Τώρα τα νοσοκομεία έχουν πάρα πολύ μικρή κίνηση σε σχέση με την περίοδο πριν τον κορονοϊό. Και αυτό συνέβαλε και η απαγόρευση των χειρουργείων και των ιατρίων. Αλλά υπάρχει φόβος όμως και στα τμήματα επικόντων περιστατικών. Η κίνηση εκεί είναι μειωμένη κατά 50 με 60% ακόμη, αν και άρχισε ο κόσμος σιγά σιγά να έρχεται στα νοσοκομεία οι ασθενείς, αλλά και επίσης οι εισαγωγές είναι πάρα πολύ λιγότερες. 40% κατά μέσο όρο είναι λιγότερες οι εισαγωγές. Υπάρχουν πολλά χειρουργεία τα οποία περιμένουν οι ασθενείς και 2 χρόνια. Παράδειγμα για τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηριστικά είναι τα γυναικολογικά χειρουργεία στο Παπαγεωργίου, που η λίστα αναμονής ξεπερνούσε τα 2 χρόνια. Ή τα ορθοπαιδικά που ξεπερνούσε το 1,5 χρόνο. Οι ίδιες λίστες αναμονής υπήρχαν και στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί περίμεναν 1,5 χρόνο τα γυναικολογικά και πάνω από 1 χρόνο τα ορθοπαιδικά χειρουργεία. Εγώ θα σας πω για το γεννηματά στη Θεσσαλονίκη, παράδειγμα. Μίλησα με το Σωματείο Εργαζόμενων και μου είπαν εκεί οι γαστρεντερολόγοι γιατροί ότι ακόμη και σε εξετάσεις διαγνωστικές φοβάται ο κόσμος να πάει να τις κάνει, που είναι επίγουσες κιόλας. Δηλαδή, είχε να κάνει πριν από 2 εβδομάδες 11 γαστροσκοπήσεις ο γιατρός που έπρεπε να γίνουν, γιατί υπήρχε πρόβλημα θέμα στους ασθενείς, ναι. Και οι 9 ασθενείς δεν πήγαν λόγω φόβου. Αυτό, ξέρετε, αυξάνει την οσιρότητα και βέβαια θα πρέπει να κάνουμε και ένα στατιστικό, έτσι, μια στατιστική έρευνα να δούμε πόσο αυξήθηκαν και οι εθνικοί θάνατοι αυτή την περίοδο σε σχέση με την περισσενή περίοδο. Δεν ασχολούμαστε με αυτούς τους θανάτους, αγαπητέ πρόεδρε, δεν ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε μόνο με τους θανάτους του κορονοϊού. Τα νοσοκομεία είναι άδεια. Ο κορονοϊός πήγε καλά στη χώρα μας. Δεν ξέρω τώρα πραγματικά με τον συνωστισμό που υπάρχει, αλλά όμως πήγε καλά και είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Πρόεδρε, να ρωτήσω λίγο. Οι προσλήψεις που μας έχουν υποσχεθεί.
που είπατε, αρχίσαν να γίνονται. Ναι. Με, σε τι ρυθμό γίνονται και αν καλύπτονται όλα αυτά τα οποία τόνιζε ο κύριος Κικίλιας και ο Πρωθυπουργός. Νούμερα δώστε μας, νούμερα δώστε μας όμως. Θέλουμε νούμερα. Ακούστε λίγο. Για να λειτουργήσουν λοιπόν τα χειρουργεία, θα πρέπει να λειτουργήσουν τα χειρουργικά τραπέζια. Μάλιστα. Για να λειτουργήσουν τα χειρουργικά τραπέζια, χρειάζονται δύο πράγματα. Πρώτον, να μην να δοθούν πάλι στην λειτουργία τους, γιατί πολλά από αυτά έχουν γίνει μεθ, επειδή έχουν την υποδομή, δηλαδή αναπνευστήρα κτλ. Για τις ανάγκες του κορονοϊού. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει προσωπικό. Γιατί μπορεί τώρα να φαίνεται ότι υπάρχει προσωπικό, έχουν ανακληθεί οι άδειες όμως, έχουν μετακινηθεί από την πρωτοβάθμια περίθαλψη από μονάδες στα νοσοκομεία και όλα τα νοσοκομεία ασχολούνται αποκλειστικά με το COVID, γιατί είχαν ανασταλεί άλλες δραστηριότητες και τμήματα των νοσοκομείων. Όταν λοιπόν το νοσοκομείο θα δουλέψει σε πλήρη ανάπτυξη, με όλα τα τμήματα, με όλες τις κλινικές, θα αρχίσουν να εμφανίζονται πάλι οι παθογένειες των ελλείψεων σε προσωπικό. Τα χειρουργικά τραπέζια δεν θα μπορούν να δουλέψουν όλα, γιατί δεν θα υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές, όπως επίσης και άλλες δραστηριότητες των νοσοκομείων. Γιατί αυτό είναι κατανοητό, θέσεις, Πρόεδρε, αυτό είναι κατανοητό οι ότι όταν. Οι κενές θέσεις είναι 40.000. Έτσι, εδώ πάμε τώρα. 40.000 είναι οι κενές οργανικές θέσεις και κατά δήλωση του Υπουργού προσελήφθησαν 3.700 επικουρικοί υπάλληλοι. Θα το δούμε αν αυτό το νούμερο είναι πραγματικό. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτή η διαδικασία η έκτακτη, θα κάνουμε μια έρευνα στα νοσοκομεία να δούμε αν πράγματι προσελήφθησαν 3.700. Γιατί το λέτε αυτό, υπάρχει περίπτωση να μην προσελήφθησαν? Ναι, γιατί η προκήρυξη ήταν για 2.000 που έγινε και τελικά μας λένε ότι προσελήφθησαν 3.700. Μακάρι να συνέβη αυτό. Θα το ερευνήσουμε όμως. Πότε θα το ξέρετε περίπου αυτό, πότε θα έχετε εικόνα? Σε 10 μέρες, 15, να δούμε. Γιατί ακόμη έρχονται προσλήψεις στα νοσοκομεία. Είπατε, μιλήσατε για επικουρικό προσωπικό. Οι προσλήψεις αυτές είναι προσλήψεις μονίμων ή είναι προσλήψεις. Επικουρικό προσωπικό σημαίνει ότι προσελήφθησαν για 2 χρόνια. Έτσι. Μετά υπάρχει μια δέσμευση του Υπουργού ότι μπορεί να μονιμοποιηθούν. Μπορεί. Δεν ξέρω αν υπαναχωρεί η κυβέρνηση. Αλλά παράλληλα με αυτούς όμως που ήρθαν τώρα και πρόλαβαν για λίγο την κρίση, οι άλλοι υπόλοιποι 14.000 που υπάρχουν στο σύστημα, 13.000 έκτακτοι υπάλληλοι, καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι, νοσηλευτές, παραϊατρικό, γιατροί, δεν δικαιούνται για αυτοί που πολέμησαν στην πρώτη γραμμή να γίνουν μόνιμοι. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση θα πρέπει όλους αυτούς οι οποίοι δουλεύουν έκτακτοι στο σύστημα και προσέφεραν στην πανδημία από την πρώτη γραμμή, ναι, να υπάρξει ένα πρόγραμμα μονιμοποιήσεων, να μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι. Ο πολεμιστής δικαιούται μια θέση στο δημόσιο, νομίζω, και αυτό συνέβαινε ανέκαθεν. Όχι τώρα. Μάλιστα. Εκτός από τον πολεμιστή, και ο πολίτης που πληρώνει δικαιούται να έχει μια ανθρώπινη περίθαλψη. Και για να έχει περίθαλψη πρέπει να υπάρχει το επαρκές προσωπικό. Άρα λοιπόν, να κοντολογήσω τα χειρουργία, να σας πω το εξής. Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, τώρα που ξεκινάνε τα χειρουργία, οι λίστες αναμονής θα εκτεναχθούν στα 3 χρόνια. Και ξέρετε τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν έχουμε μια λίστα αναμονής 3 χρόνια για ένα χειρουργείο, γυναικολογικό ας πούμε, και η γυναίκα αιμορραγεί, θα πάει στον ιδιωτικό τομέα, αν έχει χρήματα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας παρακολουθούσε την κρίση, δεν νοσήλευε κορονοϊό περιστατικά και τα έστελνε στα δημόσια νοσοκομεία. Και έπαιρνε, μόνο έκανε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ναι. Οργανωνόταν για το μέλλον. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα λοιπόν, ήρθαν στα νοσοκομεία σαν έκτακτα περιστατικά και χειρουργήθηκαν, αλλά επιβαρύνθηκε όμως η υγεία τους με ανυπολόγητες συνέπειες για την υγεία τους πια. Μάλιστα. Δηλαδή είναι δυνατόν μια γυναίκα που αιμορραγεί να της κλείνουν ραντεβού για μετά από 2 χρόνια πριν και τώρα μετά από 3 χρόνια. Πρόεδρε, επειδή μας πιέζει λίγο και ο χρόνος, ερώτηση παύλα καταγγελία είναι αυτή από ακροατή. Με τους αιμοκαθαρόμενους, τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να πηγαίνουν κάθε 3 και λίγο να κάνουν αιμοκάθαρση, νευροπαθείς, τους πρόχνει, μου λέει ο ακροατής, στο σύστημα, στο να πηγαίνουν και να κάνουν τεστ κορονοϊού σε ιδιωτικές κλινικές, γιατί λέει τα πληρώνουν από μόνοι τους. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, τι είναι και αυτό πάλι, γιατί ξέρετε, εμείς ζητάμε από την πρώτη στιγμή οι εισαγόμενοι ασθενείς για οποιοδήποτε λόγο, γιατί και ένας πονοκέφαλος τελικά μπορεί να είναι κορονοϊός. Τα συμπτώματα ξεγελάνε, θα πρέπει να γίνονται τεστ σε όλους τους ασθενείς. Οι αιμοκαθερόμενοι ασθενείς όμως δεν κάνουν καν εισαγωγή και τους λένε, ειδικά
όσοι πηγαίνουν σε ιδιωτικές μονάδες υγείας να πηγαίνουν να κάνουν τεστ στον ιδιωτικό τομέα και τα σκάνε από 150 μέχρι 200 ευρώ. Για κάθε φορά που κάνουν αιμοκάθαρση για να κάνουν το τεστ. Όχι, ακούστε με λίγο. Κανονικά, ναι. Ένας αιμοκαθερόμενος ασθενής πριν μπει να κάνει αιμοκάθαρση πρέπει να του γίνεται και τεστ. Αν όχι κάθε μέρα, πρέπει να του γίνεται τακτικότατα. Γιατί είδατε τι έγινε στους ταξιάκες. Βέβαια, μπαινοβγαίνουν σε νοσοκομεία οι άνθρωποι αυτοί. Όχι, στις ταξιάκες και την κλινική, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή κάθε μέρα πεθαίνουν άνθρωποι που δεν τους καταγράφουμε γιατί είναι αιμοκαθερόμενοι ασθενείς από την κλινική ταξιάρχη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι, δεν έχω τον ακριβή νούμερο, έχουν πεθάνει πάρα πολλοί και υπάρχουν άλλοι 10-12, σήμερα μπορώ να μάθω τον αριθμό, στο νοσοκομείο Νίμιτς, οι οποίοι δυστυχώς δεν αντέχουν επειδή κάνουν αιμοκάθαρση. Άρα λοιπόν ο κορονοϊός είναι μια ασθένεια που σκοτώνει τους αιμοκαθερόμενους ασθενείς. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γίνονται τεστ μια φορά τη βδομάδα σίγουρα και να γίνονται, γιατί ξέρετε η ασθένεια αυτή μπορεί σήμερα να μην φαίνεται και αύριο να φαίνεται και δεν ξέρω και πόσο αξιόπιστα είναι τα τεστ, γιατί σε μια νοσηλεύθερη στον επαγγελισμό κάναμε 4 τεστ, το πρώτο βγήκε θετικό και τα άλλα 3 αρνητικά την ίδια στιγμή. Εμείς, λοιπόν... Άρα λοιπόν πρέπει να γίνονται τακτικά τεστ στους αιμοκαθερόμενους ασθενείς, γιατί είναι μια ασθένεια που σκοτώνει εκεί. Και στους ασθενείς με καρκίνο και φαντάζομαι σε όλες τις βαριές ασθένειες και στην κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε νοσοκομεία. Σε όλους που έρχονται στα νοσοκομεία πρέπει να γίνονται τεστ που κάνουν εισαγωγή. Όσοι όμως κάνουν θεραπείες στα νοσοκομεία και σε αυτούς δωρεάν πρέπει, σε όλο τον κόσμο πρέπει να γίνεται δωρεάν το τεστ, αλλά από εκεί και πέρα όμως σε αυτούς οι οποίοι έχουν επαφή με μονάδες υγείας, με χρόνια προβλήματα και μάλιστα σοβαρά, πρέπει να επαναλαμβάνεται το τεστ τακτικότατα. Εμείς να κρατήσουμε, πρόεδρε, από αυτά που μας είπε σήμερα, να παρακολουθείτε εσείς και όσο μπορούμε και εμείς το αν καλύπτονται κενά, για να δούμε αν επιστρέφοντας στην κανονικότητα μετά τον κορονοϊό, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει και δεν θα έχουμε να ξανάρθει, αν θα γίνει λίγο καλύτερο, πολύ δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει λίγο καλύτερο. Αυταπάτες δεν έχω, όχι. Τρία χρόνια αναμονή λέει θα έχουμε. Αν μπορεί δεν να θα γίνει καλύτερο το σύστημα, γιατί το προσωπικό αυτό δεν θα φτάσει. Για να πούμε, ακούστε με λίγο, ότι καλύπτουμε το σύστημα σε προσωπικό, χρειάζεται να παίρνουμε 3.000 άτομα κατέτος, υγειονομικό προσωπικό κατέτος, για να καλύπτουμε τις 1.500 συνταξιοδοτήσεις και να έχουμε και 1.500 παραπάνω για να καλύπτουν και νέες οργανικές θέσεις. Και μετά παίρνουμε 1.500 το χρόνο, καλύπτουμε μόνο αυτούς που συνταξιοδοτούνται κάθε χρόνο. Και, μετά και τώρα έχουμε από το 18. Δεν έγινε καμία πρόσκληση. Ένα μας είπατε ότι 3.000... Δηλαδή για 3 χρόνια έφυγαν 4.500 και πήραμε 3.700. Το σύστημα δηλαδή επανήλθε στο 18. Αυτό θα παρακολουθείτε εσείς, αυτό θα παρακολουθούμε και εμείς και θα ενημερώνουμε τον κόσμο για να δούμε αν θα βελτιωθεί κάτι και δεν θα περιμένει 3 χρόνια κάποιος να χειρουργηθεί. Να είστε καλά, πρόεδρε. Ευχαριστούμε.